εδώ, ο οποίος, μη φύγετε, σας παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, ο οποίος έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, με κάλεσε και στο τηλέφωνο, δεν ήταν θέμα όμως να συζητηθεί γιατί αφορά άλλο Δήμο, θα ήθελε 2-3 λεπτάκια να μας κάνει μια ενημέρωση για το σοβαρό θέμα που έχει προκύψει με την παλιά γέφυρα του Μόρνου. Πρόεδρε, συστηθείτε. Καλησπέρα σας, πρόεδρος Δάφης Αυπακτίας. Είμαι ο πρόεδρος της κοινότητας, η οποία είναι στα όρια, φυσικά για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν από την τηλεόραση, στα όρια της Δωρίδος με την Αυπακτία. Εκεί έχουμε, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, στο Συμβούλιο σας. Θέλω να εκθέσω το πρόβλημα με δύο λόγια που προέκυψε. Φυσικά είναι γνωστό σε όλους. Με το κλείσιμο της γέφυρας του Μόρνου εν μια νυχτή, η Δάφνη, και όχι μόνο η Δάφνη, γιατί πληροφορούμε ότι και τα όμορα χωριά όπως είναι το Καστράκι, δημιουργήθηκαν προβλήματα κυρίως στις επιχειρήσεις. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας, ήταν ένα σοκ. Ένα χωριό ζωντανό, το οποίο περνούσαν αυτοκίνητα, λειτουργούσαν επιχειρήσεις και τελευταίο καιρό είχαν ανοίξει καινούργιες, όπως κρυοπολείο κτλ. Ήταν ένα ζωντανό χωριό, ξαφνικά νέκρωσε με το κλείσιμο της γέφυρας του Μόρνου. Αυτό μας ξένησε αρκετά σαν κοινότητα, γιατί έγινε μια νυχτή και με το άνοιγμα του κόμβου, ενός θεωρώ προβληματικού κόμβου, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία, πώς ξαφνικά, ενώ περνάγαν 60 τόνοι αυτοκίνητα φορτηγά, έγινε επικίνδυνο και για μικρά αυτοκίνητα 2,5 τόνων. Δηλαδή, αναρωτιόμαστε γιατί έγινε μια νυχτή και δεν υπήρχε μια προειδοποίηση ή έστω μια προετοιμασία της γέφυρας. Δηλαδή, τόσο καιρό περνάγαμε εμείς τα παιδιά μας πάνω από μια επικίνδυνη γέφυρα. Τέλος πάντων, ας μην το αναλύσουμε. Εμείς θέλουμε την αρρωγή σας σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλουμε, δεν ξέρω, κάποιο ψήφισμα. Θέλουμε να νιώθουμε ότι είστε δίπλα μας, γιατί και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, αλλά και της Στερεάς, με τους οποίους έχουμε μιλήσει, το βλέπουν το πρόβλημα και ήδη έχουν βρει ένα δίωδο επικοινωνίας τελευταία, και κάποιοι βουλευτές. Τέλος πάντων, εμείς θέλουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμος Δωρίδας να είναι δίπλα μας, να μας βοηθήσει, να έχουμε μια ανοιχτή επαφή μαζί σας, έτσι ώστε αυτό το πρόβλημα να λυθεί. Πώς θα λυθεί, θα το δούμε στην πορεία. Έχουμε ένα μήνα και που είναι κλεισμένη η γέφυρα, δεν έχουμε κάποιο νέο μέχρι σήμερα, υποσχέσεις πολλές. Αυτό, σας στέλνουμε δίπλα μας και από εκεί πέρα θα πορευτούμε και θα κινηθούμε ανάλογα. Μπορεί και να χρειαστεί.